Ο κύριος Υπουργός επί 45 λεπτά μας μίλησε για τις τρεις πληγές του ελληνικού αθλητισμού. Σωστά. Βία, ντόπινγκ, χειραγώγηση. Δεν μας απάντησε όμως στο εξής ερώτημα. Ποιος ευθύνεται? Πού βρίσκονται οι αιτίες? Μα πέρασαν δεκάδες αθλητικά νομοσχέδια διαχρονικά. Αντιμετωπίστηκαν? Όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αντιθέτως γιγαντώθηκαν αυτά τα προβλήματα. Είπε ο κύριος Μπουκώρος προηγουμένως, τα γήπεδα λέει είναι χώροι άμυλας. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως. Μόνο που στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι αρένα, είναι πεδίο σύγκρουσης επιχειρηματικών συμφερόντων. Και την ίδια στιγμή άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πλεύρης, να λέει ότι η οπαδική βία προέρχεται από τους παράγοντες. Ντροπή. Από τους παράγοντες. Από τους ανθρώπους που βάζουν πλάτη, που βάζουν το χέρι στην τσέπη, που δίνουν όλο τους το καλύτερο εαυτό για να μπορεί να σταθεί ο ελληνικός, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εμείς το λέμε καθαρά ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι η μήτρα της οπαδικής βίας είναι η ίδια η επιδίωξη του κέρδους, του μέγιστου κέρδους, και μάλιστα με κάθε τρόπο. Γιατί βασιλεύουν αυτά χρόνια ολόκληρα? Είναι της μοίρας γραφτό? Είναι κάποια θεϊκή τιμωρία? Είναι γιατί έχει έλλειψη παιδείας ο ελληνικός λαός? Είναι γιατί υπάρχει ο εκάστοτε υποτίθεται άσχετος υπουργός? Εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα από όλα αυτά. Το ότι το ποδόσφαιρο έχει γίνει συνώνυμο του εμπορεύματος που πουλιέται και αγοράζεται και βγάζει παίχτες μηχανές, δεν σας λέει τίποτα. Εκφράσατε όλη τη λύπη σας για το δανό ποδοσφαιριστή, τον Έριξεν, που κατέρευσε μέσα στο γήπεδο. Ο απεινιδωτής βεβαίως και είναι ένα το κρατούμενο. Και είναι ένα ερώτημα πόσα γήπεδα της χώρας μας, πόσοι αθλητικοί χώροι έχουν απεινιδωτές. Πόσοι όμως και πόσοι παίχτες έχουν υποστεί τις συνέπειες της εντατικοποίησης για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγαλοεπιχειρηματίες που λιποθυμούν με καρδιακά επεισόδια, που χάνουν ακόμα και τη ζωή τους μέσα στα γήπεδα? Είναι άλλος ο κόσμος της κυρίας Ακοράφα, του κυρίου Μαυρωτά, ενώ ως αθλητές με την ιστορία που έχουν, και είναι άλλο πράγμα ο κόσμος του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Δεν θα τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι? Όχι βέβαια. Πώς λοιπόν μπορούν να θεσπιστούν κανόνες, που θεσπίζονται κανόνες? Εμείς δεν λέμε ότι δεν θεσπίζονται κανόνες, αλλά πώς είναι δυνατόν να θεσπίζονται αγώνες και να είναι αποτελεσματικοί όταν κυριαρχεί η δύναμη του ισχυρού? Τώρα σε σχέση το ΚΚΕ προφανώς και αντιμάχεται τη βία, τον ντόπινγκ, τη χειραγώγηση αγώνων, τον τζόγο, γιατί απλά αντιμάχεται τη μήτρα όλων αυτών που είναι το ίδιο το σάπιο σύστημα το οποίο υπηρετείτε και για το οποίο δεν λέτε κουβέντα, φερμουάρ, κουβέντα, κανένα από τα άλλα κόμματα. Σε σχέση με τις τροπολογίες, καταθέσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα τρεις τροπολογίες. Και νομίζω ότι είναι υποχρεωμένος ο υπουργός να πάρει θέση και να μας πει αν τις κάνει δεκτές. Και αν δεν τις κάνει, να μας αιτιολογήσει γιατί δεν τις κάνει δεκτές. Μπορεί να είμαστε η μέρα με τη νύχτα, να είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, αλλά έχει την υποχρέωση όμως ο υπουργός να πάρει θέση. Η πρώτη αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών, που είναι κάτοχοι πτυχίου ΣΕΦΑ. Κατανοητό. Κατανοητό ότι κάνετε εκδούλευση στην ΕΠΟ, στις ΠΑΕ, στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αλλά πείτε και μια κουβέντα όμως σε όσους περιμένουν να δουν τελικά τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η τροπολογία μας δεν είναι ούτε πρόχειρη ούτε ανετιολόγητη. Την έχουμε ξανακαταθέσει. Δεν την είχατε κάνει δεχτή, από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν την κάνετε. Και μας είπατε ότι και οι διατάξεις έτυχαν συζήτησης με τους φορείς. Με την πανεπιστημιακή κοινότητα συζητήσατε? Ερώτημα. Συζητήσατε με την πανεπιστημιακή κοινότητα? Ακόμα και τις συζητήσεις και με ποιους επιλέγετε να κάνετε διαβούλευση, τις κόβετε και τις ράβετε στα μέτρα σας. Σεβόμαστε, λέει, τους πτυχιούχους.
λέει ο κύριος Λοβέρδος, Γιάννης Λοβέρδος. Και μάλιστα μέμφεται το κόμμα μας για αυτό που είπαμε, ότι η ΕΠΟ είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Τι είναι, συγγνώμη, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων τι είναι, δεν εκπροσωπεί τους βιομηχανούς? Η ΕΠΟ τι εκπροσωπεί? Δεν εκπροσωπεί τους μεγάλους επιχειρηματίες στον χώρο του ποδοσφαίρου? Δεν εκπροσωπεί τις ΠΑΕ? Και όχι μόνο αυτό, αλλά εδώ ήρθε ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ στην ακρόαση του φορού, είπε πράγματα, ψέματα, ανήκουστα, και δεν υπήρξε το φιλότιμο από την πλευρά της κυβέρνησης να του πει: μα για κάτσε, τι λες εδώ, τι είναι αυτά τα ψέματα που λες? Σας έστειλε επιστολή ο Κοσμήτωρας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας? Πάρτε θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Η δεύτερη αφορά την επίλυση του προβλήματος καταβολής μηνιαίων δεδουλευμένων αποδοχών του τακτικού προσωπικού των αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών ενώσεων και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Ένα δίκαιο αίτημα. Πάρτε θέση. Κάντε το δεχτό. Και η τρίτη τροπολογία είναι μια διορθωτική βελτιωτική παρέμβαση που πρέπει να κάνετε, παρά το θετικό αντίκτυπο που είχε το άρθρο 55 του νόμου 4603 του 19, παράγραφος 2, δεν προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού από ένωση ή ομοσπονδία σε άλλη ένωση ή ομοσπονδία να επεκτείνεται όχι μόνο σε όσους κατέχουν οργανικές θέσεις, αλλά και σε όσους κατέχουν προσωποπαγής θέσεις. Για, για τις επαγγελματικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου, κοιτάξτε, είπαμε ότι αυτή η αναδιάρθρωση που γίνεται προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε αναδιαρθρώσεις κάθε φορά που τροχιάζονταν αυτή η άθλια κατάσταση του χώρου του ποδοσφαίρου, προσπαθώντας η κάθε κυβέρνηση να κρατήσει αυτή την άθλια κατάσταση σε μια ισορροπία. Και εδώ το κριτήριο είναι η προστασία του επαγγελματικού εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου. Και η κυβερνητική, εμείς να σας πω κάτι, είχαμε σκοπό να ψηφίσουμε παρόν. Δεν θα το ψηφίσουμε όμως. Θα το καταψηφίσουμε και ξέρετε γιατί. Γιατί φέρεται μια τροπολογία, η κυβερνητική τροπολογία στο άρθρο 1, που προβλέπει τη δημιουργία β' ομάδας σε μία ΠΑΕ για τη συμμετοχή της σε κατώτερα πρωταθλήματα, ακόμα και ερασιτεχνικά, που δημιουργεί προϋποθέσεις αλλίωσης πρωταθλημάτων, ανισότητας δυναμικού των ομάδων, εφόσον θα μπορεί να παίζει ακόμα και με επαγγελματίες παίκτες σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή δημιουργεί προβλήματα τόσο στις ομάδες όσο και στα πρωταθλήματα με τους όρους της συμμετοχής που τους ορίζει η ΕΠΟ, δηλαδή η ΠΑΕ. Και τέλος, και ευχαριστώ για την ανοχή κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με την ασφάλιση των αθλητών, στο άρθρο 42. Θα ψηφίσουμε παρόν. Και θα ψηφίσουμε παρόν. Το κόμμα μας πάντα ήταν υπέρ της ασφάλισης των αθλητών, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να είναι πλήρη τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα χωρίς καμία κυβερνητική και εργοδοτική τρίπλα. Και παλεύει για όλα αυτά. Ενσωματώνεται μία διάταξη στο άρθρο 42 μαζί με άλλες που διαφωνούμε κάθετα. Σε μια προσπάθεια να αυληθούν σε κάποιο βαθμό τα υπαρκτά τεράστια προβλήματα, είναι δυνατόν οι αθλητές να υπογράφουν ιδιωτικά συμβόλαια αθλητικών υπηρεσιών, τα οποία θα κατατίθεται σε ομοσπονδίες και που, αν τα ελόγω οικονομικά ανταλλάγματα ανέρχονται κατελάχιστο στο ποσό των 3.000 ευρώ, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση του αθλητή με εισφορά ύψους 1%. Πρόκειται, κατά την άποψή μας, για μια ατελέσφορη, προκλητική, θα έλεγα, ρύθμιση, που δεν λύνει σε καμία περίπτωση προβλήματα, διότι πρώτον είναι δυνητική η υπογραφή του ιδιωτικού συμφώνου, δηλαδή αν επιθυμεί ο ιδιοκτήτης της ομάδας, και κατά δεύτερον, ποιος είναι αυτός που θα υπογράφει τα ιδιωτικά συμφωνητικά? Θα είναι ο αθλητής, θα είναι το σωματείο, ποιος θα είναι? Και τέλος, σε σχέση με το άρθρο 49 και 50, σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΚΑ και τον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦ. Με βάση τον Πέλοπα, τι σημαίνει περιουσιακή αυτοτέλεια του ΟΑΚΑ ή του ΣΕΦ? Πρέπει να μας εξηγήσετε. Δηλαδή, να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του για να κάνει τι? Είναι φανερό ότι αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πλήρη ιδιωτικοποίηση δημόσιων αθλητικών κέντρων, όπως του Αγίου Κοσμά, το ΟΑΚΑ, το ΣΕΦ, και την παράδοση ανεφόρων στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, με δημόσια δαπάνη η κυβέρνηση επισκευάζει αθλητικές εγκαταστάσεις, λέγοντας πως δεν έχει γίνει τίποτα στο παρελθόν από άλλους υφυπουργούς και κυβερνήσεις. Πόντως έτσι είναι,
Γιατί είναι ένα πρόσχημα, ένας τρόπος για να τις παραδώσει σε εκλεκτούς επιχειρηματίες ευεργέτες. Τι γίνεται με τις νέες εγκαταστάσεις στένη του ΟΑΚΑ, ποιος τις έφτιαξε κύριε Υπουργέ και ποιος θα τις εκμεταλλευτεί, τι θα γίνει με τα κολυμβητήρια του ΟΑΚΑ, πώς έγινε και φύσηξε αέρας και πήγαν τα χρήματα και τα αντισταθμιστικά έργα από τον Άγιο Κοσμά στο ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ δεν είναι ιδιωτικός φορέας. Είναι του δημοσίου, είναι του κράτους, είναι του λαού. Δεν μπορείτε να παίζετε έτσι με αυτά τα ζητήματα. Αυτά και θεωρούμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό και προφανώς δεν μπορεί να μπει στη λογική του κέρδους. Όσο είναι στη λογική του κέρδους, αυτά τα φαινόμενα που αναλύσατε πολύ σωστά, αυτά θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.